Για πρώτη φορά, με τα φόβο ψυχής ολίγων τι, θα σας πω το λόγο. Υπάρχει μια κυρία, η οποία πέρυσι έκανε πολύ μεγάλο ντόρο τηλεοπτικό με την παρουσία της. Ναι. Στο Greece's Next Top Model, το 1 και φέτος με το 2. Και αναφέρομαι στην πολύ καλή μου φίλη Ελένα Χριστοπούλου. Α, μάλιστα! Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα να δείτε τι γίνεται. Αυτή η πληροφορία που θα σας πω, δυστυχώς, επιβεβαίωση από την κυρία Χριστοπούλου δεν έχω, γιατί μάρτυρες μου και η Φέη, ότι όταν πρόκειται για κάτι που αφορά τα επαγγελματικά, η Έλενα είναι σφίγγα. Και όχι και ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου. Όπως το λέει η Φέη, δηλαδή θα σας πω και τι μου απάντησε όταν πήρα να το επιβεβαιώσω. Τις τηλεοπτικές τουλάχιστον φαίνεται εξωτερικά. Είναι μια γλύκα. Να τις προσφέρετε στα κορίτσια τη. Προσωπικό. Εννοείται. Λοιπόν, το τηλεοπτικό της πρόσωπο δεν είναι τώρα και. Η πληροφορία δεν λοιπόν. Είναι και η καλομήρα της τηλεόρασης. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, η πληροφορία αλλά, που έχω λοιπόν και είναι ανεπιβεβαίωτη από την ίδια την κυρία Χριστοπούλου είναι ότι η γυναίκα που ακούμε εδώ και καιρό και το ακούμε και το ακούμε και το ακούμε ότι ψάχνουν μια γυναίκα η οποία θα είναι στην κριτική επιτροπή του My Style Rocks θα είναι η Έλενα Χριστοπούλου. Η οποία αν γίνει όπως καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο. Αυτό. Ναι, γιατί προς το παρόν είναι μια φήμη. Ναι. Έντονη, γιατί υπάρχει ένα φλερτ. Μεταξύ Sky, Ατσούν και Έλενας. Το θέμα τώρα είναι ότι η πληροφορία αυτή, ότι θα είναι η γυναίκα που θα κάτσει στην κριτική αυτή επιτροπή, είναι μια πληροφορία η οποία είναι ένα ρεπορτάζ που τρέχει. Η ίδια η Έλενα, όταν την πήρα τηλέφωνο να τη ρωτήσω, Έλενα, εγώ έμαθα αυτό, μήπως μπορείς να το επιβεβαιώσεις. Σου έκλεισε το τηλέφωνο. Τι σου είπε. Αρουλή. Ναι, σάλτα. Όχι. Το έτσι. GNTM ενδιαφέρει εμένα, Αρούλη. Α, τέλος. Και τελείωσε το. Ναι. Τι συζητάμε. Ναι. Ας το λες από την πλευρά της πρότασης. Την παρούσα φάση. Το GNTM ενδιαφέρει, Αρούλη. Με τέλος του χρόνου έχει συμβόλαιο. Γεια σου, Αρούλη. Πάντως, εδώ μιλάμε για βαρβάτη μεταγραφή, γιατί δεν την πήρε. Αν γίνει, ναι, δεν είναι σε. Αν γίνει. Όχι, μακάρι να γίνει. Είναι top. Έτσι. Γιατί δεν είναι σε αποδομή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, εννοώ ότι είναι στα top της και εκείνη και το GNTM. Άρα μιλάμε για αρπαγή κανονική. Μεταγραφή, όχι δεν το θέτω με ηθικούς όρους, του Sky, του Ατζούν, από το Star. Καλά, παιδιά. Αυτό δεν αναιρεί όμως το. Με χρήματα, προφανώς, αντίτιμο χρήματα. Στο επόμενο Next Top Model, αν γίνει, δεν θα μπορούσε να είναι ξανά η Χριστοπούλου. Κοίταξε, να σου πω κάτι, αυτό φαντάζομαι ότι εξαρτάται, είναι ευβουλέ των άλλων. Ναι. Αυτό εξαρτάται από τους παραγωγούς ναι. του GNTM. Και κατά πόσο θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει η Έλενα αυτό, γιατί παιδιά σας το λέω αλήθεια, είναι μια φήμη, ούτε υπογραφές υπάρχουν. Δεν μου το επιβεβαίωσε η Έλενα, αλλά είναι ένα ρεπορτάζ με πληροφορία πολύ καλή. Για τη Στικούδη το είχαμε πει στην εκπομπή. Χθες επιβεβαιώθηκε επίσημα η Στικούδη, βγήκε ναι. τηλεφωνικά στην εκπομπή ναι. του Νίκου Μουτσινά. Ναι. Θα είναι η παρουσιάστρια και μίλησαν για δύο άντρες και μία γυναίκα στην κριτική επιτροπή. Ξέρουμε ότι ο ένας θα είναι ο Γαβαλάς. Και να πούμε και για την άλλη καρέκλα. Την Έλενα Χριστοπούλου, κάτι που είναι πραγματικά. Ναι, είναι ένα πολύ έντονο φλερτ. Και πρώτη φορά σήμερα ακούγεται. Μιλάμε εδώ. Για αρπαγή. Ναι, και φαντάζομαι ότι η Έλενα, παιδιά, σε αυτό, επειδή κατέχει τόσο μα τόσο καλά τη μόδα, θα είναι εξαιρετική. Ηρέμησε, ηρέμησε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα, επειδή πολλά ακούγονται για αυτή την καρέκλα του άνδρα που μένει και πολύ έντονα ακούγεται και το όνομα του πολύ καλού φωτογράφου Σπύρου Πόρου τις τελευταίες ημέρες. Το ρεπορτάζ έχει ως εξής. Σύμφωνα με επικοινωνία που είχα χτες και με την Ατζούν Media και με το Sky, όντως ο κύριος Πόρος έχει κάνει ένα ραντεβού με την Ατζούν Media. Είναι μια επιθυμία της τουρκικής πλευράς, ωστόσο σκοντάφτει σε αυτά που θέλει ο Sky, ο οποίος, για να τα πούμε λίγο απλά, είπε εσείς διαλέξετε το γαβαλά, θα διαλέξουμε εμείς τώρα τον άλλο άνδρα που θα καθίσει στην κριτική επιτροπή. Παίρνεις γαβαλά, παίρνω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σήμερα πρωί, οι δύο δυνατοί υποψήφοι είναι σχεδιαστές, Αντώνης Σπάθας και Γιάννης Λάσκος, είναι τα δύο ονόματα που θεωρούνται φαβορί, ενώ σήμερα θα γίνει και ένα τελευταίο ραντεβού, καθώς πολύ μεγάλη επιθυμία του Sky και της Ατζούν είναι να μεταπιστεί ο Στέλιος Κουδουνάρης, να υποχωρήσει και να αλλάξει γνώμη. Δηλαδή να πάρει μέρος τελικά στο My Style Rocks, αυτό θα ήταν ιδανικό και για τις δύο πλευρές της παραγωγής. Από τώρα, ήθελε να συμπληρώσει το ρεπορτάζ ο Άρης. Θέλω να πω έτσι κάτι αιριστικό. Δεν ήξερα για τους κυρίους, ήξερα όμως για την προσέγγιση στο Σπύρο Πόρο και ότι τον επιθυμούσαν. Γιατί είναι ένα πρόσωπο που έχει, ακριβώς, έχει δουλέψει στο εξωτερικό. Για το ρόλο του Χριστόπουλου αντίστοιχα. Ναι. Γιατί μιλάμε για τους ρόλους τώρα. Και ναι. του Αργυρόπουλου. Θέλανε μια τέτοια παρουσία σαν του Σπύρου Πόρου. Δηλαδή, αν και θεωρώ ότι το Κουδουνάρη το θέμα δεν είναι οικονομικό, προφανώς θα, θα του κάνω όμως μια καλύτερη προσφορά για να προσπαθήσουν να τον πείσουν. Ναι, ναι, και συστηματικά. Μπράβο, βάλε και τη Χριστοπούλη που είναι μεταγραφή και εκεί θα τα σκάσουμε. Παιδιά, ο Τούρκος. Κανείς δεν ξέρει. Βάλε και το Σεφερλί. Οι μηχανές του Τούρκου μιλάμε. Ο κουκλώνης της Τουρκίας. Μπράβο, ωραία αρρώστια. Μιλάμε τόση ώρα, έκανε μία πρόταση στο ρεπορτάζ απολαυστική. Με πάρεις να ζω, εγώ θα κρυφτώ στα μάτια στο προπαγκάζ. Τώρα εσύ δεν έχεις αγωνία τι θα γίνει με την Έλενα. Με την FA καθόλου, είναι εκεί, εκεί στο αντένα.
Ορίστε. Με την Έλενα, ποια θέλει. Εγώ αγωνία την Έλενα, γιατί εγώ θα τα πάρω τα λεφτά που θα τη δώσω. Ξέρω τι θα γίνει τώρα με την Έλενα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Εγώ αν με ρωτά, πιστεύω αν και είναι τη θεωρώ στα επαγγελματικά στιγμή ότι δεν θα φύγει από το GMT. Να δούμε τι έγινε χθες.